Ως κοροϊδία χαρακτηρίζουν οι υπάλληλοι τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αύξηση του κατώτατου μισθού, διοργανώνοντας πανελλαδική απεργία στις 25 Φεβρουαρίου. Τοποθετούμενος στις τηλεοπτικές κάμερες, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας μίλησε για εμπαιγμό προς το πρόσωπο των υπαλλήλων με ψίχουλα που δεν καλύπτουν ούτε καν τον πληθωρισμό. Τα όσα ακούμε τις τελευταίες ημέρες με αφορμή τη νέα επικείμενη αύξηση, όπως έχει πει η κυβέρνηση, σε σχέση με το κατώτατο μισθό, σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιούν τις ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους, ούτε στο ελάχιστο. Θα λέγαμε ότι είναι και μια κοροϊδία και ένας εμπαιγμός. Δηλαδή, όταν ακούμε για αυξήσεις 5 ή 6% ούτε τις απώλειες σχεδόν από τον πληθωρισμό. Ο ίδιος αναφέρει ότι υπάρχουν λύσεις που η κυβέρνηση μπορεί να εξετάσει, αν βέβαια εκείνη το επιθυμεί. Αν πραγματικά έχει διάθεση και θέληση η κυβέρνηση να αυξήσει τους μισθούς, να ενισχύσει το εισόδημα των εργαζομένων και των οικογενειών τους, το πρώτο που έχει να κάνει είναι καταρχήν να καταργήσει αυτό τον άθλιο νόμο με τον οποίο ο κατώτατος μισθός καθορίζεται με υπουργική απόφαση και με βάση πάντα τις αντοχές της οικονομίας, να υπογραφούν εδώ και τώρα συλλογικές συμβάσεις σε κλάδους, σε χώρους δουλειάς, να επανέλθουν μια σειρά συγκροτημένα δικαιώματα, όπως οι τριετίες που πολλής λόγος έγινε και τελικά, για τη μαρμήτα τίποτα. Ελάχιστος κόσμος είναι, ελάχιστοι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν το δικαίωμα αυτό, ενώ θα πρέπει να ισχύει καθολικά, που θα σήμαινε μια πάρα πολύ σημαντική αύξηση για το εισόδημα των εργαζομένων. Γι' αυτό λέμε ότι είναι μια κοροϊδία όλη αυτή η συζήτηση, και αν είχε πραγματική πρόθεση θα έπρεπε να προβεί σε τέτοιου είδους μέτρα. Και γι' αυτό απευθυνόμαστε σε όλους τους συναδέλφους, πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, με αγώνες να διεκδικήσουν και αυξήσει στους μισθούς με υπογραφή συλλογικών συμβάσεων. Να σημειωθεί ότι το Εργατικό Κέντρο της Λάρισας θα συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου.